Η Έλβη Μιχαηλίδου είναι κοντά μας. Καλημέρα, Έλβη μου. Καλημέρα. Νομίζω ότι παίζουμε σε καμιά σειρά του Netflix τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά αυτό που ακούμε είναι εξωπραγματικά. Πρωτοφανή. Λοιπόν, πάμε. Ξεφεύγουμε λίγο. Τι έχει σήμερα. Σήμερα έχει πίτσες, έχει σουβλάκια, έχει μπύρες, έχει αναψυκτικά, ό,τι θέλει ο καθένας. Ο Άκης τρώει βρώμη τα βράδια πλέον. Champions League. Τρώει βρώμη ο Άκης πλέον. Champions League με βρώμη δεν πάει. Άκη, σήμερα κάνε μια εξαίρεση λίγο. Ναι, γιατί θα το πω στην δεν μπορείς να δεις τώρα μπάλα με βρώμη. Με βρώμη, α σε φάτε τη σειρά. Ακριβώς. Να, ένα καλό άλλο. Ξεκινάει λοιπόν η φάση των 8 τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με δύο αναμετρήσει σήμερα, αμφότερε στι 10 το βράδυ, Μπενφίκα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτη. Βρώμη, όπω κατάλαβε, πάει. Την ξεχνά για σήμερα. Ούτε αύριο, γιατί και αύριο έχει Champions League. Ούτε αύριο. Εντάξει, ακριβώ. Μεθαύριο πέσω πάω. Άστορ, παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μερικά γκολάκια, τρία στο σύνολο που μα έρχονται από την Premier League. Στην Αγγλία, λοιπόν, η Arsenal υπέστη μια βαριά ήττα εκτό έδρα από την Crystal Palace με 3-0. Οι κανονιέριδε βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 14 με γκολ του Ματέτα, ο οποίος το πανηγυρίζει έξαλα, κλωτσάει λίγο και το σημαίακι εκεί πέρα του κόρνερ. Ο Αγιού διπλασίασε 10 λεπτά αργότερα τα τέρματα της ομάδας του. Δεν άλλαξε το... Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Δεν άλλαξε το σκηνικό. Απλά έφτασε και σε τρίτο τέρμα η Crystal Palace στο 74 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζαχά. Τώρα θα πάμε λίγο στην Ιταλία. Δεν είχαμε γκολ εκεί, αλλά η Μίλαν έμεινε στο 0 με την Πολόνια, κάτι που έβαλε φωτιά στην κορυφή της Σεριά, και αυτό γιατί μόλις στο συν-1 πλέον από τη δεύτερη Νάπολη Μίλαν και στο συν-4 από την τρίτη Ίντερ, η οποία όμως έχει και παιχνίδι λιγότερο. Σας πάω τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που φιλοξενήσαμε εδώ στο Open. Είναι ο Παναγιώτης Καραΐσκος, είναι μαραθωνοδρόμος. Πριν από λίγες μέρες ήταν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πρώτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημι Μαραθωνίου. Έχασε τον κλασικό μαραθώνιο για την νόσηση από COVID. Και αν θυμάστε τότε, ο Κώστας Αγγελαούζος, το είχαμε δει, του είχε αφιερώσει την νίκη μετά τον τερματισμό. Όμως, να σας πω ότι ο Παναγιώτης, εκτός από πρωταθλητής στις δρομικές αποστάσεις, είναι και πρωταθλητής στη ζωή. Γιατί? Γιατί έχει βγει νικητής μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη με τα ναρκωτικά. Ο αθλητισμός του έσωσε τη ζωή, όπως λέει. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μας είπε. Πάμε. Σε μια πολύ σημαντική στιγμή, δηλαδή σε μια στιγμή που ήταν ένα κομβικό σημείο για εμένα, το τρέξιμο, ήρθε σε μια φάση της ζωής μου που πραγματικά έψαχνα κάτι για να πιαστώ και να κρεμαστώ από αυτό. Το 2013 είχα φύγει από τις ουσίες τότε, ήμουνα 2 χρόνια, 3 σχεδόν εκτός, αλλά πάντα στο μυαλό σου, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αυτό και βρίσκεις πράγματα τα οποία αγαπάς και σ' αρέσουν πραγματικά, τότε και αυτό θα φύγει τελείως από τη ζωή σου. Είχα και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προτάσεις να μοιραστώ κάποια πράγματα από τη ζωή μου και από φίλους, από γνωστούς και όλα αυτά, το οποίο δεν ένιωθα έτοιμος να το κάνω. Ένιωσα έτοιμος τώρα και το αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα πάρει έστω μία μικρή δύναμη και μία μικρή βοήθεια από αυτό, για εμένα θα είναι επιτυχία. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Έτσι ακριβώς είναι και περνάει και πολύ δυνατό μήνυμα για όσους έχουν προβλήματα ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι μια σημαντική διέξοδος. Και θα σας αφήσω με μια διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα. Την βραβευμένη ηθοποιό, την Natalie Portman, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε. Έχει λοιπόν ιδρύσει την δική της ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία έκανε και ντεμπούτο την προηγούμενη εβδομάδα στο Challenge Cup του Πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ τη βλέπουμε ποζάρει και με την φανέλα της ομάδας. Λέγεται Angel City FC. Η ιδέα γεννήθηκε στην Portman το 2020, όταν είδε τον γιο της να θαυμάζει παίκτρες ποδοσφαίρου όπως η Μέγκαν Ραπίνο και η Άλεξ Μόργαν, όπως θαύμαζε τον Λιονέλ Μέση. Έτσι σκέφτηκε ότι οι γυναίκες πρέπει να αναβαθμίσουν τη θέση τους μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχει χρώματα ροζ και μαύρο και μια φιγούρα γυναικεία με φτερά αγγέλου η Angel FC. Και ο κύριος στόχος της είναι να παλέψει για τα δικαιώματα των γυναικών και για το μισθολογικό χάσμα που χωρίζει άντρες και γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Έχει πολύ δυνατό team δίπλα της. Έχει την Εύα Λογκόρια, την Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζέσικα Τσάστεν και Ούζο Αντούμπα. Έχει 100 άτομα μοιράζονται τις μετοχές αυτή τη στιγμή, το 66% είναι γυναίκες. Τα επενδυτικά ηνία ανήκουν στο σύζυγο της Σερίνα Williams, Alex Ohanian, ενώ έχει πουλήσει μέχρι στιγμής 17.000 εισιτήρια διαρκείας στην πρώτη μόλι σεζόν. Ουσιαστικά 4 παιχνίδια έχει δώσει. Τι λες τώρα. Και βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά αγωνιστικά, αλλά είναι μικρή σημασία έχει αυτό. Σωστά. Γιατί το ρομαντικό του πράγματος και αυτό το girls power που δείχνει η συγκεκριμένη είναι ομάδα είναι που μετράει. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Μπράβο, και πολύ σημαντικό. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλβη. Καλημέρα. Και ωραία ηθοποιός, φοβερή ηθοποιός. Ακριβώς, και βραβευμένη με Όσκαρ. Βέβαια, βέβαια.